9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ένοπλος επιτέθηκε σε κοπτική εκκλησία και σε κατάστημα νότια του Καΐρου. Άλλοι 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για 2 δράστες, εκ των οποίων ο ένας σκοτώθηκε, ενώ ο δεύτερος συνελήφθη. Το Υπουργείο Εσωτερικών διευκρίνησε ότι ο ένοπλος ήταν ένας και ότι έχει τραυματιστεί. Άκουσα τον πρώτο πυροβολισμό στις 10:55. Άνοιξε πύργια μία ώρα και ξαναγέμισε το όπλο του για να συνεχίσει να πυροβολεί. Μεταφέραμε τους τραυματίες στο νοσοκομείο και όταν έφτασα στην περιοχή είδα τους αστυνομικούς να τον συλλαμβάνουν αφότου είχε τραυματιστεί στα πόδια. Ήταν νεαρός άνδρας με γενιάδα και φορούσε καφέ πανοφόρι. Υπήρχε πολλής κόσμος. Ο Θεός μας έσωσε. Η πόρτα ήταν κλειστή, αλλιώς θα υπήρχαν περισσότερα θύματα. Ήταν μέσα 350 άνθρωποι. Η Αιγυπτιακή αστυνομία είχε ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας γύρω από τις εκκλησίες εν ώψη του εορτασμού των Χριστουγέννων από τους Κόπτες στις 7 Ιανουαρίου. Είναι αναμενόμενο ότι οι εκκλησίες αποτελούν στόχο και οι δυνάμεις ασφαλείας αναλαμβάνουν μέτρα, αλλά είναι πολύ δύσκολο να προστατεύσουμε όλες τις εκκλησίες στην Αίγυπτο. Έχουμε πάρα πολλές εκκλησίες. Είναι πολύ δύσκολο και γνωρίζουμε ότι υπάρχει τρομοκρατική απειλή στη χώρα. Σύμφωνα με τις αρχές, ο δράστης άνοιξε πύρη σε κατάστημα κοντά στην εκκλησία, σκοτώνοντας 2 ανθρώπους. Στη συνέχεια, άρχισε να πυροβολεί στο εξωτερικό της εκκλησίας, στο προάστιο Χελουάν, ενώ επιχείρησε να πυροδοτήσει εκρηκτικό μηχανισμό.